Αδελφοί και αδελφές μου εν Χριστώ, σκοτεινοί ψήθυροι κυκλοφορούν στους δρόμους τελευταία, ανησυχητικές φήμες ότι μια καταιγίδα μπορεί σύντομα να χτυπήσει τις ακτές μας. Ο Σεπτέμβριος ξεπροβάλλει μπροστά μας, από καιρό συνδεδεμένος στο μυαλό πολλών με καταστροφές και διαμάχες. Λένε ότι φέτος περισσότερο από ποτέ μπορεί να δικαιώσει το δυσίωνο όνομά του και να φέρει έναν μαύρο Σεπτέμβριο που όμοιό του δεν έχουμε δει εδώ και γενιές. Αν και η ακριβής μορφή που θα μπορούσαν να πάρουν αυτά τα προβλήματα παραμένει ασαφής, σε περιόδους αβεβαιότητας είναι φυσικό να εξαπλώνεται ο φόβος και η κερδοσκοπία. Ωστόσο, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να μην παρασυρθούμε από τον πανικό ή τις φήμες. Η ελπίδα μας δεν βρίσκεται, ούτε πρέπει να ταλαντεύεται με κάθε πολιτικό άνεμο. Αντί να μένουμε στις σκιές των φανταστικών δεινών, ας ασχοληθούμε με το φως και ας προετοιμάσουμε τις ψυχές μας όσο καλύτερα μπορούμε μέσω της αρετής, της φιλανθρωπίας και της προσευχής. Καθώς ο κόσμος γύρω μας γίνεται πιο σκοτεινός και πιο χαοτικός, είναι σημαντικό για εμάς να αγκυροβολήσουμε στην αμετάβλητη αλήθεια του Λόγου του Θεού. Στο βιβλίο του Ισαΐα μας υπενθυμίζεται: «Μη φοβάσαι γιατί είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι γιατί είμαι ο Θεός σου. Θα σε δυναμώσω, θα σε βοηθήσω, θα σε υποστηρίξω με το δίκαιο δεξί μου». Ισαΐας 41:10. Ακόμη και μπροστά στις επικείμενες προκλήσεις, μπορούμε να βρούμε παρηγοριά και δύναμη στην παρουσία του παντοδύναμου Θεού μας. Εν όψη του μαύρου Σεπτέμβρη που πλησιάζει, μιας εποχής που συμβολίζει το σκοτάδι και τη θλίψη, ας στραφούμε στο φως του Λόγου του Θεού για καθοδήγηση και δύναμη. Το εδάφιο Ψαλμός 27:1 μας υπενθυμίζει: «Ο Κύριος είναι το φως μου και η σωτηρία μου, ποιον να φοβηθώ? Ο Κύριος είναι το οχυρό της ζωής μου, από ποιον να φοβηθώ?» Μέσα στην αβεβαιότητα και την αναταραχή βρίσκουμε καταφύγιο στην αταλάντευτη παρουσία του Κυρίου μας. Ίσως η συμφορά να χτυπήσει όντως την πόρτα μας. Αλλά εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία γνωρίζουμε ότι κανένας γήινος κίνδυνος δεν μπορεί να νικήσει τον Κύριο που κρατά όλη την ιστορία στα χέρια Του. Και αν με τη θέλησή Του το έθνος μας περάσει μέσα από σκοτεινές κοιλάδες αυτό το φθινόπωρο, Εκείνος θα είναι η ποιμαντορική μας ράβδος και θα παραμείνει. Αυτός ο λαός έχει λυτρωθεί και κανείς δεν μπορεί να τον αποσπάσει από το χέρι του. Σε όλα τα πράγματα ξέρουμε ότι κάπως, κάποτε, τα κάνει όλα για καλό για όσους τον αγαπούν. Και για αυτή τη σίγουρη ελπίδα ας τραγουδήσουν δυνατά οι καρδιές μας, ακόμη και όταν ο κόσμος φαίνεται πιο θλιβερός και ζωφερός. Αμήν. I mean.